Θα συζητήσουμε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που έχουμε ξεκινήσει να λέμε με τον κύριο Γιάννη Μάζη. Κύριε, να καλησπερίσουμε τον καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Μάζη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Και μου αρέσει πάντα, κύριε Μάζη, το ξέρετε, είμαι ο Σπύρος Σουρμελίδης, που κρατάτε το οικονομικής γεωγραφίας, γιατί όλοι προτιμούν τώρα έχουν βρει το γεωπολιτικής. Αλλά έχετε κρατήσει το βασικότερο από όλα, το οικονομικής γεωγραφίας. Μα η γεωπολιτική είναι κλάδος της οικονομικής γεωγραφίας. Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό λέω, μου αρέσει που κρατάτε και καλά, πολύ σωστά, το οικονομική γεωγραφία. Ναι, ναι, δεν είμαι των δημοσίων σχέσεων. Γι' αυτό. Είναι γνωστό, κύριε Μάζη. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Κύριε Μάζη, έχουμε ξανασυζητήσει και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Νομίζω συμφωνούμε όλοι πως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι καταδικαστέα, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Okay. Από εκεί και πέρα όμως, ο στόχος της Δύσης, πέρα από την καταδίκη, ποιος ακριβώς είναι? Είναι ο εξευτελισμός του Πούτιν και της Ρωσίας, η σαρωτική ήττα της Ρωσίας? Και αν ναι, κάτι τέτοιο, μία τόσο σκληρή προσέγγιση, τελικά τι συνέπειες θα έχει για την δική μας Ήπειρο και για τη γειτονιά μας? Κύριε Γιάμαλη, ενώπιον εκλεκτών ομοτραπέζων, οι οποίοι είναι γνωστό ότι διαθέτουν χιούμορ, θα ήθελα να ξεκινήσω με μία παρατήρηση στον τομέα αυτό. Ναι. Παρατηρώ πλέον ότι όλοι μας είμαστε υποχρεωμένοι πριν ξεκινήσουμε να πούμε το πιστεύω. Πιστεύω εις ένα Θεόν, τας Ηνωμένας Πολιτείας, οι οποίες θεωρούν ότι ο Πούτιν είναι βάρβαρος εισβολέας, και εγώ το πιστεύω επίσης. Πιστεύω ότι έχει καταρακώσει το διεθνές δίκαιο. Πιστεύω ότι έχει δημιουργήσει ψευδοκράτη. Πιστεύω ότι έχει εισαγάγει στρατεύματα. Και αφού τα πούμε όλα αυτά, μετά μπορούμε να πούμε ό,τι άλλο θέλουμε. Αυτό εγώ, παρά το γεγονός ότι το πιστεύω, με ενοχλεί ως σκεπτόμενο άνθρωπο. Με ενοχλεί το γεγονός ότι το Υπουργείο επί του Πολιτισμού απαγόρευσε την παράσταση του Μπαλσόη, την Λίμνη των Κύκλων. Να πληροφορήσω την κυρία Υπουργό ότι ο Μακαρίτης ο Τσαϊκόφσκι γεννήθηκε στην Ουκρανία. Οπότε ίσως αυτό να της αλλάξει την απόφαση και να μπορέσουμε τελικά να απολαύσουμε τη Λίμνη των Κύκλων. Θεωρώ ότι ζούμε ένα κλίμα μακαρθισμού, το οποίο ποτέ δεν ήλπιζα εγώ σαν κλασικός φιλοευρωπαϊστής και μάλιστα φεντεραλιστής που υπήρξα στην νεότητά μου, ότι θα ζήσω υπό την σκέπη, την αιγίδα και τη θεσμική προστασία της Ευρώπης. Το θεωρώ κατάπτυστο, το θεωρώ ενοχλητικό για ανθρώπους πνευματικούς και το θεωρώ επίσης πολύ ενοχλητικό για κάποιους οι οποίοι θέλουν να λέγονται δημοκράτες, οι οποίοι υπερασπίζουν τους δημοκρατικούς θεσμούς. Η τέχνη καταδικάστηκε μονάχα επί Τρίτου Ράιχ, όταν ο Χίτλερ ξεχώριζε την τέχνη σε παρακμιακή και σε ηρωική. Τέτοιες μέρες δεν θέλω να τη ζω το 2022, κυρία Γιάμαλη και αγαπητοί φίλοι. Και δει από κυβέρνηση που κομπάζει ότι είναι φιλελεύθερη, επιτρέψτε μου. Αλλά αυτό είναι το κλίμα, δυστυχώς, κύριε καθηγητά, στην Ευρώπη. Έχει πέσει μια υστερία σε αυτό. Ναι, ναι. Και, γι' αυτό λέω ότι είναι ένα κλίμα μακαρθισμού. Ναι. Όχι τώρα, μόνο στην Ευρώπη, και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Ευρώπη είμαστε. Στην Ελλάδα, είμαστε. Στην Ελλάδα είναι ακόμη χειρότερο. Ακόμα χειρότερο, γιατί είναι η μεταφορά του περίφημου άξονα του κακού στην εκδοχή της alt-right ημεδαπής δεξίας. Αυτό. Έτσι. Τώρα, κύριε Μάζη, συμφωνώ με τον κύριο Χατζηνικόλα, ναι. Θέλω να μείνω στο προηγούμενο ερώτημα. Πιάσαμε το κλίμα αυτό το γενικευμένο αντιρωσισμού, αν μπορώ να το πω έτσι, αν είναι δόκιμος όρος. Ρωσοφοβίας.
Ρωσοφοβία λέτε. Ναι. Ο στόχος, επιμένω, ο στόχος ποιος είναι, να υπονομευτεί τόσο ριζικά η Ρωσία ή να εξευτελιστεί? Και επιμένω, αν εξευτελιστεί τελικά η Ρωσία και ο Πούτιν και ο ρωσικός λαός, τι θα σημαίνει αυτό για τη γειτονιά μας? Ο Σούντζου έλεγε κάτι. Ακόμη και αν δεχτούμε ότι ο Πούτιν θα ιτηθεί, μία τελείως έτσι υπόθεση για την συζήτηση, έλεγε ότι άσε μια χρυσή γέφυρα για τον ιτημένο αντίπαλό σου. Λοιπόν, εμείς προσπαθούμε, παρά το γεγονός ότι ως Δύσης βαρυνούμεθα με σωρία αμαρτημάτων εναντίον του διεθνούς δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εισβολών κτλ, να θεωρούμεθα ως οι ύπατοι μέντορες και κίνσορες όλων των πράξεων, όλων των άλλων πλήνιμων. Ο Πούτιν θα τελειώσει σε λίγο καιρό και λίγες μέρες, πιστεύω, αυτή την υπόθεση. Πιστεύω ότι τον καταδικάζουν όλοι και εγώ μαζί για την εισβολή του. Γιατί τα περάσαμε εμείς αυτά στην Κύπρο με την Τουρκία. Το ζήτημα για μένα, κυρία Γιάμαλ, είναι ένα. Εάν αυτό το πράγμα το ξαναζήσαμε και μάλιστα από μέλος του ΝΑΤΟ, της δικής μας οικογένειας, την Τουρκία, η οποία τι έκανε? Έκανε εισβολή. Ένα. Έφτιαξε ψευδοκράτος. Δύο. Εγκατέστησε 42.000 στρατεύματα κατοχής στην Κύπρο. Τρία. Διέγραψε την επιτομή του διεθνούς δικαίου, η οποία συνιστάται από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τέσσερα. Αυτό ο Πούτιν ακόμα δεν το έχει, ούτε θα το έχει ποτέ, γιατί είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πέντε. Μπήκε στην αμόχωστο ξανά, σήμερα. Διέγραψε δύο αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και τι έκαμε η υπερευαίσθητος δυτική μας κοινότης? Εσύριζε κλέφτικα. Λοιπόν, εκείνο που λέω τώρα είναι ένα. Ότι κάποιοι με ρώτησαν, μα συγκρίνεις μήπως δύο ανώμια πράγματα, γιατί η υπόθεση της Κύπρου είναι παλιά, είναι το 1974 και αυτό. Και... Όχι. Υποτίθεται, όπως ξέρετε πολύ καλά, γιατί είσαστε δόκιμοι δημοσιογράφοι όλοι, ότι αυτή τη στιγμή από το 21 και μετά υποτίθεται ότι συνθέτουμε έναν πίνακα κυρώσεων που θα επιβληθούν στην Τουρκία. Άρα είναι το τώρα αυτό, κυρία Γιάμαλη. Ναι, αλλά εγώ κατανοώ ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Να το ζητήσουμε. Μας πέρασε ποτέ από το μυαλό να πούμε ότι κύριοι μεθαύριο στην σύνοδο κορυφής ότι πρέπει στην Τουρκία να επιβληθούν, να επιβάλλουμε τις ίδιες κυρώσεις? Μας πέρασε το δεύτερο, ότι ως κυβέρνηση έπρεπε να πούμε ότι τώρα που μιλάμε για την παινία του φυσικού αερίου του ρωσικού προς την Ευρώπη, ο EastMed είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση, μη ελεγχόμενη από την βρωμερή και τρισάθλια Ρωσία, για να φέρνει τουλάχιστον 20 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Κατανοώ ότι αναδεικνύεται τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά. Το ερώτημα... Την υποκρισία της Δύσης. Σαφώς, το κατανοώ αυτό. Αυτό το οποίο προσπαθώ να καταλάβω, επειδή είπατε πως αυτό θα τελειώσει για τον Πούτιν, θα τελειώσει όπως τελείωσε για την Κύπρο, που ένας πόλεμος ο οποίος με τα όπλα χάθηκε... Δεν λύνεται με διπλωματία και πάμε σε διχοτόμηση? Ναι, ακριβώς. Αυτό εννοώ. Και θα σας πω και το εξής. Θα μπω και σε αυτό το τομέα πιο λεπτομερώς αν έχουμε χρόνο. Βεβαίως. Εκείνο το οποίο θα σας πω είναι ότι αυτό είναι η αρχή. Η συνέχεια θα είναι στο Κόσοβο και στη Λιβύη. Θυμηθείτε τα αυτά που σας λέω. Ήδη το Κόσοβο θέλει, λέει, να μπει στο ΝΑΤΟ. Μα μια στιγμή. Το Κόσοβο τι είναι? Είναι... Ένα, πολιτικά μιλάω τώρα, ναι, είναι ένα πολιτικό έκτρωμα της διαλύσεως της Ιουγκοσλαβίας, το οποίο με παράνομο δημοψήφισμα θέλουν να μας το κάνουν υπόθετο, συγγνώμη για την έκφραση, σε όλη τη Δύση, και έχει μπει και σαν όρος στην MDCA, στην Αμυντική Συμφωνία Ελλάδος-ΗΠΑ. Αυτό έγινε πώς?
Η διάλυση της Ιουγκοσλαβίας έγινε από το ΝΑΤΟ με πολλούς νεκρούς, πολλούς τραυματίες και χρήση βομβών απεμπλουτισμένου ουρανίου. Προσέξτε το αυτό. Σε βάρος της Σερβίας. Ναι, ακριβώς. Βεβαίως. Και τι γίνεται τώρα. Τώρα αυτό το έκτρωμα θέλει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Πότε το αναγνώρισε ο ΟΗΕ αυτό το έκτρωμα? Ποτέ. Ποτέ. Δεν μου λέτε οι υπερευαίσθητοι για το διεθνές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του ΝΑΤΟ πώς αντιδρούν ενώπιον αυτού του φαινομένου? Λοιπόν, κοιτάξτε, νομίζω ότι κάπου η κοροϊδία έχει τα όρια της. Εγώ θα δεχόμουν ειλικρινά, κυρία Γιαμαλή, θα δεχόμουν να μου πούν, ξέρετε κάτι, αγαπητέ φίλε, είμαστε ισχυροί, έχουμε τη δύναμη, έτσι θέλουμε, έτσι κάνουμε. Μπορείς να κάνεις κάτι άλλο? Όχι. Λοιπόν, κάτσε στη γωνία σου και ακολούθα. Αυτό θα το καταλάβαινα, γιατί τουλάχιστον δεν θα με υποτιμούσαν πνευματικά. Αυτό δεν το δέχομαι που γίνεται σήμερα. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να μείνουμε στα της Ρωσίας, κύριε καθηγητά, και να ρωτήσω, παίρνοντας πάλι παράδειγμα από αυτό, από την αναλογία που κάνατε με την υπόθεση της Κύπρου, ο στόχος εδώ του Πούτιν ποιος είναι? Η διχοτόμηση, η ουδετεροποίηση, το κόψιμο στα δύο της Ουκρανίας, να τη στερήσει τη θάλασσα? Έχουμε διαβάσει αναλύσεις επί αναλύσεων. Δεν είμαι σίγουρη ότι έχουμε κατανοήσει. Κάποιες μάλιστα απλά περιορίζονται στο να πούνε τον Ρώσο πρόεδρο είτε δικτάτορα μόνο, είτε παράφρονα μόνο. Ναι, ο Πούτιν είναι δικτάτορ και παράφρονας, ενώ ο Ερντογάν είναι μια χαρά παιδί της Δύσης, του ΝΑΤΟ κτλ. Αυτό φτάνει μόνο για να καταλάβουμε την αντικειμενικότητα των κρίσεων. Εν πάση περιπτώσει, ο Πούτιν τι έχει σκοπό? Πρώτα-πρώτα να πάμε στις συνομιλίες για να τις αποκρυπτογραφήσουμε. Στον πρώτο γύρο των συνομιλιών είχα προείπει, εν πάση περιπτώσει, κάτι το οποίο είναι αυτονόητο, δεν διεκδικώ ότι κόμισα γλάφκαν της Αθήνας. Εκείνο το οποίο κατέβηκαν και οι δύο πλευρές ήταν με τις πιο μαξιμαλιστικές τους απόψεις, τις οποίες θα τις καταθέταν για να καταγραφούν. Mm-hmm. Παρατήρησης. Καμία πλευρά δεν ζήτησε κατάπαυση πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Που σημαίνει τι? Ότι και οι δύο πλευρές ήταν αισιόδοξες ότι θα κέρδιζαν κάτι επί του πεδίου. Ούτως ώστε στο δεύτερο γύρο και οι δύο πλευρές, η κάθε μία από τη μεριά τους, να πάνε με ενισχυμένες θέσεις και ενισχυμένες απαιτήσεις. Στο δεύτερο γύρο, ο οποίος βλέπετε ότι ορίζεται για σήμερα, γίνεται αύριο, οι Ρώσοι έχουν πάει, οι Ουκρανοί δεν έχουν πάει, συνομιλούν με το ειδικό τηλέφωνο το οποίο τους προμήθευσε ο Λευκός Οίκος, με την Αμερική, τελικά έρχεται ο κύριος Ζελένσκι και λέει ότι κοιτάξτε, πρέπει να γίνει κατάπαυση του πυρός. Κατάπαυση του πυρός τη ζητάει αυτός ο οποίος φοβάται την εξέλιξη επί του πεδίου. Ωραία. Ο κύριος Πούτιν τι θέλει τώρα? Θέλει πολύ απλά να μπορέσει στην ιδανική περίπτωση, σενάριο πρώτο, ναι, να ενώσει το μεγάλο Ντονμπάς, όχι μόνο τις πρώτες λαϊκές δημοκρατίες, της το Λουγκάνσκ και το Ντονιέσκ, ναι, το Λουγκάνσκ και το Ντονιέσκ, να τις ανεξαρτητοποιήσει απλά και τελειώνει. Όχι. Θέλει να ενώσει το μεγάλο Ντονμπάς, ολόκληρο το όμπλαστ, τα δύο όμπλαστ ολόκληρα, να προχωρήσει κάτω στην Αζοφική, ναι, να πάρει την ακτή της Αζοφικής και από τη Χερσόνα να ανέβει μέχρι την Υπερδνηστερία. Γιατί η Υπερδνηστερία είναι αποκλεισμένη μεταξύ Μολδαβίας και Ουκρανίας και αισθάνεται ότι είναι το ευαίσθητό του σημείο, ο αχίλιος στένων του. Άρα να πάρει την Ανατολική, με συγχωρείτε, Ουκρανία επί της ουσίας. Ανατολική, Νότια και ολίγη Δυτική. Α, πολύ. Κοιτάξτε, στον πόλεμο παίρνει ο καθένας ό,τι μπορεί. Και ο άλλος χάνει ό,τι δεν μπορεί. Ξέρετε τώρα όμως, πριν σας πάω στη στάση της Ελλάδας... Αυτό είναι το πρώτο σενάριο. Α, πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο σενάριο είναι να φτάσει μέχρι και την Μαριούπολη.
να κρατήσει και τη Μαριούπολη, ούτως ώστε να ενώσει την Κρυμαία με το μεγάλο Ντονμπάς. Αυτό θα το πετύχει ούτως ή άλλως, το έχει σχεδόν πετύχει. Μετά, το υπόλοιπο κομμάτι στο οποίο θα αφήσει το αποτύπωμά του το στρατιωτικό, να το ανταλλάξει με δύο πράγματα. Μη πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία, αφοπλισμός της Ουκρανίας και νέα κυβέρνηση, η οποία δεν θα έχει πλέον τις πολιτοφυλακές των νεοναζί. Δηλαδή, Τάγμα Αζόφ, Ουκρανός πατριώτης, Σβόμποντα και την... την Εθνική Συνέλευση. Ναι, την Σοσιαλεθνική Συνέλευση. Όλες αυτές, ξέρετε, έχουν ως σύμβολο, το οποίο το είδαμε στην πλατεία Μαϊντάν στο πραξικόπημα, ως σύμβολο το Wolfs Ankel, δηλαδή το γνωστό ρούνο τον οποίο φορούσαν όλοι οι εκλεκτοί εκπρόσωποι των SS Panzer Divisionen που αιματοκύλησαν την Ευρώπη. Μάλιστα, το Αζόφ έχει ως φόντο, θα μου πείτε, σημειολογία. Ναι, έχει σημασία η σημειολογία. Έχει ως φόντο το σύμβολο του μαύρου ήλιου, Schwarze Zone, το οποίο είναι το πλέον βαθύ μυστικιστικό σύμβολο του ναζισμού. Αυτοί λοιπόν οι τύποι είναι οι αγαπημένοι της Δύσης, οι οποίοι θα φέρουν τη δημοκρατία στην Ουκρανία. Κοιτάξτε, εδώ γελάνε. Λοιπόν, αυτά τα τρία θέλει ο κύριος Πούτιν να πετύχει και να ολοκληρώσει την αποστολή του στην Ουκρανία. Και το ΝΑΤΟ, η έτσι Δύσης... δεν είναι, κύριε καθηγητά? Και εγγυήσουν δεν θα μπει ποτέ η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Ναι, σαφώς, αυτό, αφοπλισμός και τα λοιπά και μη εισαγωγή στο ΝΑΤΟ. Αυτά όμως ήταν υπεσχημένα. Ήταν υπεσχημένα από τις συνομιλίες του 90-91, όπως αυτές έχουν πλέον αποχαρακτηριστεί και βρίσκονται στα Archives National Security των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι στη διάθεση των ερευνητών. Εγώ τα έχω. Λοιπόν, οι υποσχέσεις δεν ετηρήθησαν. Όπως και το Συμβούλιο Σύνδεσης μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας, το οποίο το 97 είχε αρχίσει να λειτουργεί, ούτε αυτό πλέον ισχύει. Και μάλιστα το γεγονός ότι η Ρωσία είχε ζητήσει και έγινε μέλος του Partnership for Peace, και όταν, το οποίο όπως γνωρίζετε είναι ο προθάλαμος του ΝΑΤΟ, και όταν ο Πούτιν ζήτησε από τον Κλίντον να τελειώνει με τη διαδικασία και να μπουν στο ΝΑΤΟ, ο Κλίντον του απάντησε με ένα χαμόγελο. Δηλαδή τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια τεράστια δυσπιστία απέναντι στη Ρωσία και επιπλέον το μία ίντσα ανατολικότερα που είπε ο Μπέικερ, όχι μόνο δεν τηρήθηκε, δεν τηρήθηκε και η άλλη υπόσχεση που έλεγε ότι δεν θα εκμεταλλευτούμε τις εξεγέρσεις των λαών των πρώην ανατολικών κρατών που ήταν στο σύμφωνο της Βαρσοβίας. Λέει λοιπόν ο Πούτιν κάτι το οποίο συνδέεται και με το δόγμα του, του εγγύς εξωτερικού, του Near Abroad. Εσείς έχετε το δόγμα Μωρόε. Εγώ έχω το δόγμα του εγγύς εξωτερικού. Είμαι το 1/5 του πλανήτη. Νομίζω ότι μου αξίζει και μένα ένας σεβασμός. Αυτό το είπε και ο Γερμανός Αγέν πριν μερικές μέρες, πριν τον παρετήσουν. Είπε ρητός ότι, ξέρετε, η Ρωσία είναι μια τεράστια δύναμη και απαιτεί ένα σεβασμό. Ας τον απονείμουμε, διάβολη. Επιπλέον, οι γνωστοί κομμουνιστές... Και με αυτό να κλείσουμε, αγαπητέ κύριε Μάζη. Οι γνωστοί κομμουνιστές και φιλορώσοι, George Kennan και Henry Kissinger, έτσι το λέω χαριτολογώντας, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος ο ακροατής. Ναι, έτσι. Ο Μεν Τζορτζ Κέναν είπε ότι, παιδιά, αφήστε την προέκταση του ΝΑΤΟ προς τα εκεί, διότι θα έχουμε προβλήματα. Σεβαστείτε μια δύναμη. Ο Δε Κίσιγκερ ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία πάντα ήταν ρωσικό έδαφος, ότι όλες οι μεγάλες απελευθερωτικές μάχες του ρωσικού έθνους, οι περισσότερες είχαν δοθεί στην Ουκρανία. Φέρνει σαν παράδειγμα τη μάχη του Παλτόβα το 1709. Και λέει ότι, κοιτάξτε, από εκεί ξεκίνησε η θρησκεία τους, από εκεί ξεκίνησε το έθνος τους. Ποτέ η Ουκρανία δεν θα θεωρηθεί από τη Ρωσία σαν κάτι άλλο.
Γι' αυτό καθίστε καλά. Αυτά τα είπαν αυτοί οι δύο γνωστοί ρωσόφιλοι και φιλοκομμουνιστές. Λοιπόν, εμείς τι κάναμε. Τεινάξαμε στον αέρα μια ολόκληρη ισορροπία η οποία κατάφερε να κρατήσει ήρεμο τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα τι κάνουμε. Αρχίζουμε να συζητάμε για Σουηδία και Φιλανδία, διότι το παιχνίδι πλέον θα μεταφερθεί στον Αρκτικό, διότι στον Αρκτικό είναι το 40% των διεθνών αποθεμάτων υδρογων ανθράκων και η Ρωσία από αυτά διεκδικεί λόγω ακτογραμμής το 30%. Και από την άλλη μεριά στα Βαλκάνια με το Κόσοβο. Μάλιστα. Δηλαδή θα ανάψουμε τον πλανήτη. Αυτό είναι η επιτομή του ανορθολογισμού και της ανοησίας. Κατανοητό. Κύριε Μάζη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξανασυζητήσουμε, γιατί νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Να ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν κοντά μας.